Παρουσίαση βιβλίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών. Πρόκειται για ένα ιστορικό βιβλίο για τη σχολή εργοδηγών και για όσους αποφύτησαν από το 1959 έως το 1979. Συγγραφέας είναι ο κύριος Γιώργος Κόκκινος. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση ενός, ας το πούμε, ιστορικού βιβλίου, γιατί περί ιστορίας πρόκειται, για την παλιά σχολή εργοδηγών, η οποία έκλεισε το 1979 οριστικά και δεν ξαναφάνηκε, γιατί έγιναν διάφορες αλλαγές από τότε και μετά. Πριν όμως προχωρήσω να σας πω για την αυριανή εκδήλωση, πρέπει να ευχαριστήσω οπωσδήποτε ως παλιός εκπαιδευτικός της σχολής αυτής τους τωρινούς διευθυντές του πρώτου ΕΠΑΛ, τον Γιώργο του Γαραλή, του εσπερινού ΕΠΑΛ, την Ξαθήπη την Αγγελίδου και επίσης τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Γιώργο τον Κόκκινο, ο οποίος διατέλεσε και παλιός διευθυντής, γιατί αυτός κυρίως επιμελήθηκε το βιβλίο με τη βοήθεια αρκετών βέβαια εκπαιδευτικών και μαθητών της σχολής, αλλά τέλος πάντων αυτός είναι ο κύριος επιμελητής του βιβλίου. Θα τα πει αύριο 7.30 ώρα στο κτίριο κάτω του πρώτου ΕΠΑΛ του σημερινού. Αυτές οι σχολές λοιπόν, οι οποίες δημιουργήθηκαν με νόμο του 59, λειτουργήσαν επί 20 ετία. Για τα πρώτα χρόνια δούλευαν με προσωρινό ορομίσθιο προσωπικό. Αργότερα όμως το 1970 διορίστηκε το πρώτο μόνιμο προσωπικό και από τότε έγινε σωρία διορισμών και ήταν εξοπλισμένο πλήρως με τα εργαστήριά του και τα πάντα του. Οι δε απόφοιτοι των σχολών αυτών είχαν δουλέψει αρκετοί σε υπηρεσίες, δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και παντού, γιατί από εκεί μάθηναν πολλά πράγματα, γιατί έπαιρναν τεχνικές γνώσεις πολλές, επίσης και είχαν και πολλά εργαστήρια. Να σκεφτείτε ότι στην τελευταία τάξη περίπου το 35-40% ήταν εργαστήριο. Οπότε αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν ο οποίος θέλει να ασκηθεί και να ασκήσει επάγγελμα. Σε σχέση με τα άλλα σχήματα που έγιναν αργότερα, τα οποία είχαν λιγότερα εργαστήρια και αυτό ήταν το μειονέκτημα. Και σε γνώσεις βέβαια, αλλά και σε εργαστηριακές γνώσεις. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε και συναδέλφους, αλλά κυρίως τους μαθητές, από το 1959 μέχρι και το 1979 που φοιτήσαν στη σχολή αυτή, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν να έρθουν αύριο 7.30 ώρα, Τετάρτη, στο παλιό κτίριο εκεί που ήταν και τότε και σπούδαζαν, για να δουν την παρουσίαση του βιβλίου και εκεί θα δουν αρκετά πράγματα. Έχει και φωτογραφικό υλικό και από εκδηλώσεις, από εργαστήρια, από διάφορες σχολικές δραστηριότητες.